την ιστορία της σύντομης αλλά ηρωικής ζωής και του θανάτου του θείου του Μάρκου Μαρκοβίτη, τελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής Διεθνούς που εκτελέστηκε το 1938, πραγματεύεται το βιβλίο του Μάριου Μαρκοβίτη με τίτλο «Όχι, δεν είμαι εχθρός του λαού» που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής σε εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου. Για το βιβλίο μίλησαν ο επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νικόλαος Αναστασόπουλος και ο δημοσιογράφος Φιλίμων Καραμίτσος. Ενώ την εκδήλωση προλόγησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Ο Μάρκος Μαρκοβίτης, ένα από τα σημαντικά στελέχη του κομμουνιστικού κινήματος, καταδικασμένος σε θάνατο από στρατοδικείο για εξέγερση στον πειθαρχικό ουλαμό του Καλπακίου, δραπετεύει στη σοσιαλιστική πατρίδα, αλλάζει όνομα, ονομάζεται πια Κωνσταντίν Βασίλειος Ατσάλης και υπηρετεί με αυταπάθεση την οικοδόμηση του σοσιαλιστικού παραδείσου, αλλά σύντομα θα υποστεί την παράλογη βία του σταλινικού καθεστώτος, έχοντας την ίδια αναπότρεπτη μοίρα με χιλιάδες Έλληνες αλλά και εκατομμύρια άλλων σοβιετικών πολιτών ή κομμουνιστών άλλων εθνοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βασικό πρόσωπο της ιστορίας μας, ο επαναστάτης του Μεσοπολέμου Μάρκος ή Ατσάλης, όπως ήταν το όνομά του στην Σοβιετική Ένωση, γεννημένος στην Άουσα το 1905, μέλος του ΚΚΕ και του Μπολσεβικικού Ρωσικού Κόμματος, στην πρώτη του πατρίδα, την Ελλάδα, καταδικάστηκε σε θάνατο, εδώ, στα Γιάννενα. Γλίτωσε όμως και διέφυγε στη δεύτερη ιδεολογική του πατρίδα, στη Ρωσία. 25 Μαρτίου 1924, πολύ μεγάλη ημερομηνία, καταργείται η Βασιλεία, έρχεται η Δημοκρατία, Αλέξανδρος Παπαναστασίου είναι θεμέλιο της ελληνικής σύγχρονης δημοκρατίας. Μαζί όμως εξουσιοδοτείται παράλληλα η κυβέρνηση να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα διατήρησης της δημόσιας τάξης ή την εθνική άμυνα, χωρίς να μπορεί να επέμβει η τότε λειτουργούσα συντακτική συνέλευση. Με αυτό το ψήφισμα έχουμε το νομοθετικό διάταγμα στις 23 Απριλίου του 1924, αμέσως μετά, περί κατοχυρώσεως του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι το περίφημο κατοχυρωτικό, το βρίσκουν όλοι όσοι μελετούν τον Μεσοπόλεμο και τις διώξεις μπροστά τους, που συνέβαλε στη θεσμοθέτηση στην ουσία στην Ελλάδα για πρώτη φορά του εγκλήματος γνώμης. Στη μνήμη και αυτού και των άλλων ηρωικών νεολαίων, χρησιμοποιώ τα λόγια και των δύο παρουσιαστών, που είχαν τις δυσάρεστες πραγματικά αυτές συνέπειες εκείνη την εποχή. Η αίθουσα αυτή μου φέρνει στη μνήμη για τα Γιάννενα το βιβλίο του Χατζή, το τέλος της μικρής μας πόλης. Ένα βιβλίο αγαπημένο που διαβάσαμε όταν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, που μέσα από αυτό γνωρίσαμε τα Γιάννενα, κι ας μην αναφέρονται αυτά σχεδόν καθόλου στο βιβλίο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα διηγήματα διαδραματίζονται σε αυτή την πόλη.